Την απόφαση να παραχωρηθούν στην καρδιολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και να τεθούν στην εξυπηρέτηση των ασθενών οι χώροι τη καρδιολογική εντατική μονάδα που παραμένουν κλειστοί και μάλιστα λειτουργούν ω αποθηκευτικό χώρο, πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Η απόφαση αυτή ήρθε λίγε ημέρε μετά το ρεπορτάζ τη Κρήτη TV στι μονάδε υγεία τη Κρήτη που παραμένουν ανεκμετάλλευτε. Καρδιολογική εντατική μονάδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Με δυναμικότητα 7 κλινών του η οποία έχει καταντήσει αποθήκη. Εδώ. Βλέπουμε συγκεκριμένε εικόνε. <coughs> Αυτέ οι εικόνε πρέπει ή δεν πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να αλλάξουν. Το κατέθεσα, σα είπα, με τον πιο επίσημο τρόπο mm -hmm. τον Υπουργό Υγεία. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα το διαχειριστεί όλη η διοικητήρια του Υπουργείου. Για να το κλείσουμε αυτό, κυρία, κυρία, κυρία Μαυρομάτη, θέλω τη δική σα τοποθέτηση. Προφανώ και δεν είναι αποθήκη καρδιολογική μονάδα. Το θέμα, μάλιστα, είχε απασχολήσει και επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΖΑ, Νίκου Ιγουμενίδη, προ τον Υπουργό Υγεία Ανδρέα Ξανθό με τον βουλευτή μετά την εξέλιξη αυτή να δηλώνει. Μόνο η ικανοποίηση μπορεί να προκαλεί η απόφαση παραχώρηση τη κλειστή αίθουσα του Παγνή στην καρδιολογική κλινική με σκοπό την εξυπηρέτηση των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε διαγνωστικό επεμβατικό έλεγχο. Πλέον έχει σημασία η άμεση υλοποίηση τη απόφαση και η ενίσχυση με το αναγκαίο προσωπικό.